Είναι μεγάλη χαρά να μιλάω α, για θέματα τα οποία σχετίζονται με την ακαιρεότητα της έρευνας σε ένα περιβάλλον το οποίο α, δεν, είναι, δεν, δεν ανήκει αυτό που λέμε στη φούσκα μας, στο bubble της ακεραιότητας της έρευνας, αλλά σε ένα χώρο που είναι πάρα, πάρα πολύ όμορος. Α, είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε, α, σε, ε, σε, 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 σε ένα συνέδριο το οποίο σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και μία ακόμα μεγαλύτερη χαρά γιατί Uh, η ομιλία αυτή γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το οποίο, όπω ακούσατε, είναι uh, η αλμαμάτερ μου. Οπότε είναι πολύ ωραίο μετά από αρκετά χρόνια, μετά από ε, ταξίδια, όχι μόνο τοπικά χρονικά, αλλά και ταξίδια που σχετίζονται με νέα ε, γνωστικά αντικείμενα. Επιστρέφω εδώ για να σα πω μερικά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την αικαιρότητα τη έρευνα, έχουν σχέση με ανοιχτή επιστήμη, όπω θα δούμε εδώ και έχουν σχέση και με αυτό που λέμε υπεύθυνη καινοτομία. Σκοπό μου, ε, και δεν θα μπορούσα να το κάνω βεβαίω, δεν είναι να σα παρουσιάσω μια έτσι ενδελεχή ανασκόπηση του τι είναι η ακεραιότητα τη έρευνα, το τι είναι η ανοιχτή επιστήμη, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, και τι είναι η υπεύθυνη καινοτομία, αλλά είναι κυρίω να σα δημιουργήσω ερωτήματα, τα οποία θα τα α, ιδανικά θα τα συζητήσουμε τρώγοντα έξω, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία και να τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια του workshop που είναι προγραμματισμένο το απόγευμα όπου θα παρουσιάσω κάποια πρακτικά εργαλεία με τα οποία φιλοδοξούμε να κάνουμε και την αικαιριότητα της έρευνας και την υπεύθυνη ανοιχτή επιστήμη εύκολη προς, προς χρήση. Γι' αυτό το λόγο ας ξεκινήσω με μερικά λόγια και την αικαιριότητα της έρευνας δίνοντας λίγο ένα, ένα ιστορικό πλαίσιο. Το πεδίο τη ακεραιότητα της έρευνας είναι πολύ καινούριο. Είναι ουσιαστικά ένα πεδίο διεπιστημονικό, υποδημιουργία και υποσυνεχή εξέλιξη. Θέτουμε σαν ένα πολύ, ένα πολύ σημαντικό ορόσημο την δημοσίευση από τον Έλληνα καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη, Πολλοί μπορεί να τον έχετε γνωρίσει κυρίω μέσω του δημόσιου λόγου του κατά τη διάρκεια του COVID στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι καθηγητή στο, στο Stanford, έχει πολλέ διαφορετικέ θέσει. Όπου έβγαλε τη δημοσίευση που βλέπετε με αυτόν τον προκλητικό τίτλο: Why most published research findings are false. Και το ενδιαφέρον εδώ α, προσδιορίζεται στο λόγο για τον οποίο αυτός, κατά την άποψή του, α, πολλά από τα α, Πολλά από τα research findings τα οποία δημοσιεύονται είναι αναξιόπιστα. Ας, ας με ψευδία, ας πούμε αναξιόπιστα. Δεν εντοπίζει μόνο σε ζητήματα, σε α, ε, μη ορθές πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με συλλογή ε, δεδομένων, με συλλογή δεδομένων τα οποία δεν είναι όσα θα έπρεπε να ήταν για να βγουν κάποια στέρεα συμπεράσματα. Δεν έχει σχέση μόνο με την, α, με την ύπαρξη εργαστηρίων, ερευνητικών εργαστηρίων τα οποία μπορεί να μην έχουν πολύ καλές διαδικασίες πειραμάτων, για να το πω πάρα πολύ απλά, αλλά έχει σχέση και με φαινόμενα, επιτρέψτε μου να πω, όπως αυτό που λέγεται pressure to publish. Αναφέρθηκε ακροθυγό ο κύριος Πρίτανης στην, στην αρχική του ομιλία συνδέοντας τέτοιου είδου περιβάλλοντα και πρακτικές όπως το pressure to, to publish ως αίτια παραγωγής μία αξιόπιστης α, έρευνας. Αυτό το άρθρο ε, δημιούργησε, δεν είναι ότι δημιούργησε φυσικά εκ του μηδενός, α, αλλά έφερε στο προσκήνιο με έναν τρόπο αρκετά ε, εντυπωσιακό μία συζήτηση η οποία αφορά στην αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Με άλλα λόγια, πολλοί από τους επιστήμονες και αναπόδραστα ένα μέρος της κοινή γνώμης άρχισε να βλέπει α, την διαδικασία της παραγωγής γνώσης ως κάτι το οποίο επειδή ακριβώς είναι ανθρώπινο μπορεί να είναι πολλές φορές εσφαλμένο. Είτε λόγω των εγγενών δυσκολιών, αυτό που λέμε έρευνα, το τι σημαίνει έρευνα, αλλά και λόγω δυσκολιών, λόγω δυσχεριών οι οποίες προκύπτουνε από κάποιε πρακτικέ οι οποίε μπορεί να αλλάξουν. Δεν είναι δηλαδή εγγενεί με άλλα λόγια τη επιστήμη. Αυτό ε, πολύ α, συνθηματικά, α, αν θέλετε, το έχει ονομαστεί η λεγόμενη κρίση τη επαναληψιμότητα. Με πολλού από τους ειδικούς του ειδικού του πεδίου να διαφωνούν το ότι μιλάμε πραγματικά για μια κρίση. Αλλά μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έφερε στο προσκήνιο τέτοιου είδου συζητήσει και έχω μια κρίσιμη αλλαγή στις διαφάνειες τώρα. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, οι πρώτοι κανόνες οι οποίοι σχετί, σχετίζονταν με το, με, τα, με το γίγνεσθε της, ε, ε, της επιστημονικής έρευνας κυρίως του πεδίου της ηθικής της έρευνας. Ξεκινώντας με τον κώδικα της ε, νιρενβέργης, το 1947 ούτε η ημερομηνία ούτε ο τόπος είναι φυσικά άμυρος ε, του, του συμπεράσματος που μπορεί να βγάλει κανείς ότι ο κώδικας της ε, Νιρεμβέργης ήταν, ήταν ένα απότοκο των μεθόδων των απάνθρωπων μεθόδων επιστημονική έρευνα που εφ, ε, ε, εφάρμοζαν κάποιε χώρε όπω η Ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ο πρώτο ευρωπαϊκό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακριβώ διεθνή κώδικα διοντολογία για την ακεραιότητα τη έρευνα. Δημοσιεύτηκε το 2011 και πριν από λίγου μήνε, το Μάρτιο του 2023, βγήκε η τρίτη έκδοσή του και η οποία απαριθμεί κάποιε. Α, συνθήκες οι οποίες όταν α, ικανοποιούνται από, από, γενικά από οργανισμούς οι οποίοι κάνουν έρευνα, τότε α, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε να μην α, εφαρμόζονται α, μη ορθές ερευνητικές πρακτικές. Λοιπόν, τι είναι όμως η ακαιρεότητα της έρευνας. Ένας, υπάρχουν ορισμοί πολλοί. Ένα ορισμό που θα μπορούσε να δοθεί είναι διεξαγωγή έρευνα με βάση τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού και ακρίβεια, η οποία παράλληλα γίνεται με έναν ηθικά αποδεκτό τρόπο. Ω φυσικό, βλέποντα, βλέπετε μία σειρά Uh, principle, αρχών ε, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε η έρευνα να θεωρείται ότι γίνεται ε, με βάση τα πρότυπα της ακεραιότητας της, ε, της έρευνας. Με βρίσκουν λίγο, με μπερδεύουν προσωπικά λόγω επιστημολογική παράδοσης προέρχομαι από την πλευρά των θετικών επιστήμων. Γι' αυτό το λόγο ε, θα ήθελα να σα περιγράψω τι είναι ακεραιότητα της έρευνας λέγοντάς σας τι δεν είναι ακεραιότητα της έρευνας. Οι όροι που τους γνωρίζετε σίγουρα η κατασκευή, παραποίηση και λογοκλοπή ιδεών αποτελεί αυτό που λέμε ε, επιστημονική απάτη, research fraud. Με την παραποίηση να είναι κατά τους ειδικού αποδεδειγμένα το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή αγκάθι στο πλευρό της επιστήμης. Όμως, μεταξύ αυτού που λέμε FFP, Falsification, Fabrication, Plagiarism, το που είναι η επιστημονική απάτη και τη συνεπούς ερευνητικής πρακτικής, υπάρχει ένα συνεχές, ένα continuum α, μη ορθών πρακτικών, οι οποίες έχουν το όνομα αμφισβητήσιμες ε, ερευνητικές πρακτικές. Questionable research practices. Αυτές δεν αποτελούν επισήμως τουλάχιστον επιστημονική απάτη, όμως ε, μπορούν να α, μετατρέψουν την έρευνα σε μη αξιόπιστη ή τουλάχιστον όχι ε, τόσο αξιόπιστο όσο θα, θα θέλαμε όχι μόνο σαν επιστήμονες αλλά και σαν α, πολίτες. Τι, ποιοι παράγοντες δρούν έτσι ώστε να έχουμε ερευνητέ οι οποίοι είτε κάνουν επιστημονική απάτη είτε υποπίπτουν σε αυτές τις αμφισβητούμενες ερευνητικέ πρακτικές. Θα πρέπει κανείς να στοχεύσει στο επίπεδο το προσωπικό, στο επίπεδο του χώρου εργασία μια ερευνητική ομάδα ή ενό πανεπιστημίου και σε κάποιου παράγοντε συστημικού. Για παράδειγμα, το πώ αποτιμάται η αξία ενό ερευνητή. Α, αναφέρθηκε επίση από, από τον κύριο Πρίτανη. Όταν κάποιο αναγκάζεται ή θέλει να α, παραγάγει σε ένα έτο 20, 25, 30 δημοσιεύσει, τότε με τι κριτήρια κάποιο μπορεί. Με μάλλον τι ικανότητε θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος έτσι ώστε αυτά που θα βγάζει να είναι απολύτως προσεκτικά κατασκευασμένα. Ναι, υπάρχουν πολλοί συνεργάτες ενδεχομένως, όμως ο κάθε συγκεκριμένος ερευνητής που βρίσκεται στο author list έχει την ευθύνη των κραφωμένων σε μια εργασία. Πόσο μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο τέτοιο όγκο δημιουργίας πρωτότυπης γνώσης. Οπωσδήποτε... Ένα συγκεκριμένο ένας συγκεκριμένος έχει μια ηθική πηξίδα. Έχει μια... έχει μια δική του ηθική η οποία μπορεί να το επιτρέπει να μην το επιτρέπει να κάνει α, επιστημονική απάτη. Όμως μπορεί να υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι όπως ένα μαγνητικό πεδίο μπορεί να επηρεάσει τη, βελόνα, τη θέση της βελόνας μια... μιας πηξίδας, να επηρεάσει και την α, εντυμότητα αν, θέλε, αν, θέλουμε να πούμε, ενός ερευνητή. Αν κάποιο υποχρεούται να βγάλει πέντε δημοσιεύσει σε high impact factor περιοδικά μέσα σε ένα χρόνο για να μην χάσει τη δουλειά του, το πράγμα δεν είναι τόσο άσπρο και μαύρο. Οπότε επηρεάζεται ή μπορεί να επηρεαστεί η ετοιμότητα ή η ηθική ενό ενός ερευνητη Αν το δούμε, α, θα τολμούσα να πω ταξινομικά, δεν θα το πω γιατί το, το κοινό δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρό και καλά κάνει με τέτοιου όρου. Αν μπορούσε κανείς να περιγράψει από τι απαρτίζεται, ποιες είναι οι θεματικές της ακεραιότητας της έρευνας. Πολύ πρόσφατα τελείωσε ένα ευρωπαϊκό έργο, στο οποίο συμμετείχε και η ομάδα μας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο οποίο καθόρισε τις θεματικές του τι είναι η ακεραιότητα της έρευνας και έβαλε σε αυτά τα συρταράκια α, οι, οι, α, πρακτικές οδηγίες, οι οποίες έχουν ε, δημιουργηθεί, από άλλα πανεπιστήμια, από άλλα uh, projects και υπάρχουν εκεί έξω. Και κάθε μία θεματική χωρίζεται σε συγκεκριμένες υποθεματικές κατηγορίες. Έτσι για να έχουμε λίγο μια αίσθηση του ότι είναι ένα πεδίο το οποίο είναι αρκετά σύνθετο. Ε, όταν λέμε για η τη της έρευνας μιλάμε για πολλές εκφάνσεις ή πολλές πρακτικές ε, του ερευνητή, αλλά και πολλές πρακτικές αυτού το οποίο ονομάζεται ερευνητική κοινότητα α, γενικά. Μιλάμε για χρηματοδοτικούς οργανισμούς, μιλάμε για πανεπιστήμια, για ερευνητικά Ινστιτούτα, δημόσια, ιδιωτικά, μιλάμε για εκδοτικούς οργανισμούς, μιλάμε για τον τρόπο που γίνεται α, reviewing, μιλάμε για τον τρόπο που γίνεται η αποτίμηση της έρευνας από εκεί και πέρα, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα για να μην βάλουμε μέσα φυσικά στην εξίσωση και τους ανθρώπους οι οποίοι χαράζουν πολιτική γενικά που αφορά την, την έρευνα. Αναφέροντας πολύ γρήγορα μερικά δεδομένα, θα πρέπει να ε, πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύσεις, όχι πολλές, οι οποίες προσπαθούν να περιγράψουν, να βάλουν νούμερα στο τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχουμε κρίση επαναληψιμότητας. Δεν θέλω να κολλήσουμε στα, στα νούμερα. Αυτό που φαίνεται να α, 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 ισχύει είναι ότι οι περιπτώσεις επιστημονικής απάτης είναι σχετικά περιορισμένες, βρίσκονται στο κάτω του 5% των δημοσιευμένων εργασιών και με αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό, δεν θα αναφέρω ποσοστά γιατί δεν υπάρχει συμφωνία στην επιστημονική κοινότητα σε δημοσιευμένων εργασιών, οι οποίες μέσα τους περιέχουν questionable research practices και τα αποτελέσματά τους μπορεί να είναι παντελώς ή εν μέρη αναξιόπιστα ή να μην ισχύουν. Θα έχετε δει τις περιπτώσεις ανακλήσεων Α, έχω 15 λεπτά, έχω μισή ώρα. Πέντε λεπτά μου γονήνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τρέξω τότε πάρα πολύ για να περάσω στην, στην ανοιχτή επιστήμη. Και όταν λέμε ανοιχτή επιστήμη, δεν ε, εννοούμε μόνο πρακτικές οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με το πόσο ανοιχτά επικοινωνούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Μιλάμε για πρακτικές οι οποίες σχετίζονται ε, με διαφορε... με Όλο τον αυτό που λέμε ερευνητικού κύκλου. Για να δώσω ένα πολύ απτό παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσοι από εσά γνωρίζετε αυτά που ονομάζονται registered ή pre-registered reports. Όταν λοιπόν κάποιο θέλει να είναι πιστό στον προγραμματισμό μια ερευνητική δουλειά που θέλει να κάνει, δεν θα πρέπει να ε, συναρτά την επιτυχία. Την, μάλλον την ικανότητα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο πόσο exciting είναι τα αποτελέσματα που έχει α, δημιουργήσει, που έχει πάρει, αλλά να τα στηρίξει στην ποιότητα του ερευνητικού πρωτοκόλου που έχει α, προβλέψει για αυτά. Έτσι, αντί να στείλει στο περιοδικό την τελειωμένη έρευνα με τα exciting ή μη exciting αποτελέσματα, τότε στέλνει το ερευνητικό του πρωτόκολλο. Εφόσον το περιοδικό αποδεχθεί, πριν καν ξεκινήσει την έρευνα, πριν καν ξεκινήσει την συλλογή δεδομένων, αν το περιοδικό αποδεχτεί ότι αυτό είναι μια καλή έρευνα, ασχέτως του αποτελέσματος, ασχέτως του αν ε, επιβεβαιωθεί ή όχι η αρχική του υπόθεση, τότε μετά το περιοδικό είναι υποχρεωμένο να, ε, ε, να δημοσιεύσει αυτή την έρευνα, ασχέτως, ξανά θα πω, του αν επιβεβαιωθεί ή όχι η αρχική υπόθεση ή αν τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά ή δεν ήταν εντυπωσιακά. Έτσι αποφεύγουμε αυτό που λέμε πάρα πολύ απλά μαγείρεμα των uh, στατιστικών, πιχάκινγκ, αποφεύγουμε το hacking το να παρουσιάζουμε σαν υπόθεση κάτι το οποίο το uh, σκαρφιζόμαστε μετά την uh, εκτέλεση του πειράματος. Φυσικά μιλάμε για uh, πρακτικές ανοιχτής uh, uh, open, open review systems, τα οποία επίσης προσθέτουν στη διαφάνεια της όλης διαδικασίας και φυσικά, για να μην πω, ε, ξέρετε πολύ καλά, στις πρακτικές ανοιχτής διάθεσης αποτελεσμάτων ή ανοιχτής διάθεσης αποτελεσμάτων α, ερευνητικών α, έργων. Έχει αποδειχτεί ή φαίνεται να είναι πολύ πολύ πιθανό ότι η ανοιχτή το, αυτό που λέμε open science, ανοιχτή επιστήμη, καταπολεμεί μέχρι ένα σημείο αυτό που λέμε Questionable Research Practices. Όχι το fraud ενδεχομένω, αλλά αυτά τα questionable Research Practices. Κάποιο είναι πολλαπλά προσεκτικό όταν προετοιμάζει, όταν δημοσιεύει την έρευνά του, όταν υπόσχεται διάφορα πράγματα, όταν όλο ο δρόμο, όλο ο ερευνητικό κύκλο είναι ανοιχτό. Είναι δηλαδή σε κοινή θέα απέναντι στου στους peers του, απέναντι στου συναδέρφου του, στο στενό ερευνητικό πεδίο, αλλά και α, γενικότερα. Και κλείνοντα, θέλω να αναφερθώ σε ένα α, πρόγραμμα που έχουμε, ε, το οποίο θέλουμε να το εφαρμόσουμε εν ώψη τη διοργάνωση, όπω αναφέρθηκε αρχικά, του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου α, Ακεραιότητας τη Έρευνα, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τι 2 5 Ιουνίου. Κάθε τέτοιο συνέδριο α, δημοσιεύει ένα statement, λέγεται, το οποίο έχει σχέση με την ακεραιότητα της έρευνας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε αυτό που ονομάζουμε ακεραιότητα της έρευνας και κυρίως αφορά στην έρευνα που γίνεται σε ακαδημαϊκό πλαίσιο ή σε πλαίσιο ερευνητικών ιδρυμάτων, δηλαδή τι. Έρευνα η οποία απέχει ακόμα αρκετά από τις εφαρμογές και συνεπώς απέχει αρκετά από το να προκαλέσει επίδραση στις κοινωνίες για το αν αυτό εδώ, για το αν ό,τι αρχές έχουμε α, δημιουργήσει, ό,τι αρχές έχουμε προβλέψει ω τώρα για την έρευνα στα πανεπιστήμια, αν θα πρέπει να επεκταθεί και αν ναι με ποιον τρόπο σε έρευνα η οποία δημιουργεί impact. Δηλαδή σε έρευνα η οποία σχετίζεται με πραγματικά προϊόντα, με αυτό που λέμε καινοτομία ή e translation και έρευνα η οποία θα ενημερώσει ανθρώπους οι οποίοι χαράζουν πολιτική. Τρέχοντα πάλι λίγο, δεν θα αναφερθώ στο ΑΡΑΡΑΙ, αλλά θα αναφερθώ σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ξεκινάμε από την υπόθεση ότι οι κοινωνίε δεν έρχονται σε επαφή με την έρευνα μέσω τη επιστήμη, μέσω τη έρευνα που γίνεται στα εργαστήρια, αλλά μέσω των τεχνουργημάτων, των φαρμάκων και των πολιτικών, οι οποίε σαν έναν ιδανικό κόσμο, αλλά σε πολλέ περιπτώσει και στο δικό μα, στηρίζονται επάνω, σε, α, επάνω στην έρευνα, επάνω σε πειραματικά δεδομένα. Αυτό που θέλουμε να, να κάνουμε είναι να προσκαλέσουμε ανθρώπους, ερευνητές, εκδότες, χρηματοδότες έρευνας στην Αθήνα να έρθουν στο, στο, στο συνέδριό μας και να συνομιλήσουν με μας. Αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε μέχρι τότε, μέχρι τις παραμονές του συνεδρίου, είναι να δημιουργήσουμε ένα draft statement το οποίο θα κυκλοφορήσει στους, στους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν στο συνέδριο να πάρουμε τις απόψεις τους και με την διοργάνωση δύο συνεδριών που τα ονομάζουμε focus tracks να εμπλουτίσουμε με τις απόψεις σας αυτό που θα ονομαστεί ε, το Athens Statement αυτό δηλαδή που θα προχωράει, που θα εμπλουτίζει που θα ανοίγει την βεντάλια αυτό που λέμε ακεραιότητα της έρευνας α, σε αστε έρευνα η οποία ε, έχει να κάνει σχέση με την καινοτομία, με το translation και με το, και με το policy making. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά κλίνοντας ε, για τις ε, εντάσεις που αναφέρω στον τίτλο που ε, ε, υπάρχουν. Γιατί όταν λέμε ότι η ακαιριότητα της έρευνας προμοτάρεται, βελτιώνεται, ε, βοηθιέται από αυτό που λέμε open science, αυτό το μιλούσαμε εντός ενός κόσμου ο οποίος ήταν ανοιχτός, δεν υπήρχαν, υπήρχαν οι παλιές γεωπολιτικές ζυμώσεις. Επειδή πηγαίνουμε σιγά-σιγά σε ένα κόσμο ο οποίος κλείνει, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα επαναπροσδιορίσουμε ενδεχομένως αυτό που λέμε open science, πώς θα επαναπροσδιορίσουμε αυτό που λέγεται security of research και τα λοιπά. Α, όπως ε, σας ε, υποσχέθηκα, ελπίζω να δημιούργησα πιο πολλά ερωτήματα από όσα α, απάντησα, έτσι ώστε να έχουμε την, την ευκαιρία κατά το μεσημεριανό και κατά το workshop του απογέμματος να τα συζητήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.